Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο παιχνίδι, πολύ σημαντικό και σπουδαίο παιχνίδι, με τη Μαρία Σεμερτζόγλου να κάνει την τέταρτη εμφάνισή της στο ring του Battle από τότε που επέστρεψε στα επαγγελματικά της λιμέρια. Ο Γιώργος Μουρλάς, ένας από τους βετεράνους και οι πολυπρωταθλητές του wrestling box στην Ελλάδα, είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα, Πέτρο. Επαγγελματικό box, ωραία πράγματα. Θα ήθελες να είσαι πιο νέος σίγουρα, 15-20 χρόνια τώρα, το πιστεύω. Σίγουρα, ναι, ναι, μετά από κάτι χρόνια. Μια ζήλια υπάρχει μέσα για τους μεγάλους, με την καλή έννοια η ζήλια, έτσι. Τώρα που τα πράγματα οδένουν προς τον επαγγελματισμό. Καταρχάς να πούμε ότι εδώ οι δύο αθλήτριες μπορεί να έχουν και μια διαφορά ηλικίας και μπορεί το ρεκόρ τους να γράφει 1-0 αφότερες στην επαγγελματική πυγμαχία. Η αλήθεια είναι ότι η Μαρία έχει τους υπερδεκαπλάσιους αγώνες από την μικρή Λετωνία, η οποία είναι εξαιρετική, αλλά εδώ. Knockdown κιόλα. Είναι ήδη κάτω και θα μετρηθεί. Δεξιά, πέρα κάτω στο στομάχι. Εντάξει, ελπίζω να τα καταφέρει. Η μικρή έρχεται με μια νίκη. Από νοκάουτ κιόλα. Η Μαρία έχει πολλά παιχνίδια επαγγελματικά. Την έχει προλάβει τη Μαρία στα ντουζένια τη, έτσι. Βέβαια, την έχω προλάβει όταν έπαιζε ερασιτεχνική πυγμαχία με πολλά παιχνίδια. Και όταν στα παγκόσμια σάρωνε η Μαρία. Εδώ απίστευτη η κινησιολογία τη Μαρία που νομίζω αγωνίζεται σαν 18χρονη. Άλλωστε και η ίδια έχει πει ότι ευχαριστιέται πιο πολύ από ποτέ τώρα αυτά τα επαγγελματικά τη παιχνίδια. Έτσι ακριβώ. Έχει πολλή εμπειρία, γυμνάζεται πάρα πολύ καλά. Το κακό είναι ότι η κάρτα έγινε τώρα πρόσφατα, η επαγγελματική κάρτα αυτή της CBU, και είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι στα χαρτιά. Αυτό είναι το κακό της υπόθεσης, γιατί δεν την γνωρίζουν πολύ και θα μπορούσε ήδη, ας πούμε, να έχει φτάσει ψηλά και να διεκδικήσει και στο εξωτερικό κάτι καλύτερο. Γιώργο, αυτό είναι καλό για τη Μαρία. Είναι κακό για τους αντιπάλους, διότι νομίζουν, βλέπουν το 1-0, το πτωχό 1-0 και δεν γνωρίζουν τον background των 350 ερασιτεχνικών αγώνων. Ναι, εντάξει. Και όχι μόνο αυτό, και των παγκοσμίων θέσεων στα παγκόσμια της ερασιτεχνικής πριν από μια 9ετία-10ετία, έτσι. Κοίτα, από τη μία μεριά είναι καλό γιατί δεν το γνωρίζουν. Από την άλλη μεριά όμως η Μαρία θα μπορούσε ήδη να έχει την ευκαιρία της και ήδη να είναι πολύ ψηλότερα. Το γύρο Λέτσκο, διότι το βλέπω λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή. Μένουν λίγα δευτερόλεπτα. Δεύτερο knockdown. Ήρθε το δεύτερο knockdown. Τέλος για το καμπανάκι. Ακριβώς, set by the bell. Όπως λέμε. Λοιπόν, νομίζω ότι πραγματικά, Γιώργο μου, ούτε τη βοήθεια να διακρατούμε για την ποιότητα του μάτς, ούτε την ποιότητα, αλλά κυρίως την ποιότητα της Μαρίας, δεν άφησε την μικρή Λετωνή να πάρει ανάσα πραγματικά. Second round, δεύτερος γύρος. Stop. Νομίζω ότι η Λετωνία είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η Λετωνία, εντάξει, όπως σας είπα, δεν πρόκειται να βγάλει δεύτερο γύρο. Αυτό λένε οι προβλέψεις μου. Στη γλώσσα τη δική μας κροχή, έτσι. Ναι, εντάξει. Περίπου. Βέβαια, δεν το βάζει κάτω. Βλέπουμε ότι είναι μια πιτσιρίκα. Σου λέει ότι στρώω, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Μήπως και πάρω ένα τυχερό χτύπημα. Έτσι. Δεν τα παρατάει και αυτή. Στατιστικά έχεις δει τέτοια ματς, Γιώργο, που κάποιος από ανάγκη βρίσκεται στα σκηνιά και πετυχαίνει ένα νοκάουτ το οποίο σοκάρει τους πάντες. Ναι, έχει τύχει. Της απελπισίας. Ναι, έχει τύχει και το έχουμε δει και αυτό. Αλλά αυτό συμβαίνει μία φορά στα 100 χρόνια. Και αυτό δεν το τρώει η Μαρία Σεμερτζόγλου, επέτρεψε μου να πω εγώ. Ακριβώς, λόγω της εμπειρίας της, δηλαδή δεν πρόκειται να τη φάει. Μαρία. Ναι, τώρα η μικρή κάτι έπαθε. Τώρα την πόνισε ο κότσος της μόνη. Η αλήθεια είναι ότι εξ αρχής η Μαρία ήταν το φαβορί. Τώρα να τα λέμε και όπως είναι τα πράγματα. Απλώς περιμένουμε περισσότερη αντίσταση από την Λέτσκο. Νομίζω ότι δεν τη βρήκε η Μαρία αυτή την αντίσταση και ξέρω ότι θα το ήθελε. Το ξέρω γιατί μιλώντας πάντα μαζί της μετά από τα μάτσα, δεν ευχαριστιέται τα εύκολα μάτσα. Θέλει μάτσα που να χτυπηθεί και σήμερα η Μαρία δεν έχει χτυπηθεί. Κοίτα, δεν έχει χτυπηθεί. Η μικρή βέβαια ήρθε με άλλον αέρα. Δηλαδή, όταν έρχεσαι με έναν αγώνα και έχει κερδίσει με νοκάουτ, ο αέρας που έρχεσαι είναι λίγο διαφορετικός. Το καλό είναι ότι η Μαρία δεν έχει πρόβλημα. Όποια και να είναι αντίπαλός της, θα παίξει το παιχνίδι της και θα το κατορθώσει και θα κατορθώσει να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά, να κερδίζει και να πηγαίνει τους αντιπάλους όπως πρέπει. Έπρεπε ήδη να έχει μετρηθεί τώρα. Για την ώρα έχει φάει τα πάντα. Νομίζω ότι εδώ καταλαβαίνουμε λίγο και τη διαφορά του ξένου διαιτητή, Γιώργο, έτσι. Που, ναι, μόλις τελείωσε ο αγώνας, έτσι. Τέλος του αγώνα! Αυτό είναι, λοιπόν. Με τεχνικό νοκάουτ. Blue Corner, Μαρία Κουμπού Σεμερτζόγλου.